Μπαίνετε κάθε πρωί στα νοικοκυριά μας. Θέλω να μου πείτε, έχει περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Οι εντυπώσεις σας ποιες είναι? Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Το κάνουμε με πολύ κέφι. Σίγουρα τώρα οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί. Σίγουρα και εγώ συνήθισα και η υπόλοιπη παρέα την εκπομπή αυτή. Φοβηθήκατε ποτέ ότι αυτή η υπερέκθεση μπορεί να σας στοιχήσει κιόλας? Όχι, γιατί κάθε φορά που εμφανίζομαι κάπου, είτε καλεσμένος είμαι σε εκπομπή είτε σε δικό μου θέαμα, κάνω διαφορετικά πράγματα, δεν επαναλαμβάνω τα ίδια. Παίρνω πάσες από τον συνομιλητή μου και παράγω αστεία εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν με έχει αγχώσει το γεγονός αυτό, δεν φοβάμαι μυστερέψω, γιατί με ρωτάνε πολύ, δεν φοβάσαι μυστερέψεις. Όσο μπορώ και παράγω γέλιο, το κάνω ανεπιφύλακτα. Οπότε για μια ακόμα φορά δεν φοβήθηκα. Και ούτε το θεωρώ υπερέκθεση. Σίγουρα είμαι πολλές ώρες απέναντι στο κοινό, αλλά είναι διαφορετικά τα θεάματα τα οποία παρουσιάζω. Ο ανταγωνισμός πόσο σκληρός είναι για εσάς? Ο ανταγωνισμός είναι πάντα σκληρός. Εγώ ευτυχώς δεν βλέπω τα πράγματα ανταγωνιστικά. Εγώ κάνω αυτό που κάνω κάθε φορά επειδή θέλω να το κάνω, επειδή μου αρέσει και επειδή περνάω και εγώ καλά μέσα από αυτό που κάνω. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαστε σε κάποιο κανάλι που υπάρχουν και κάποια άλλα κανάλια απέναντι με άλλες εκπομπές. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ τον βλέπω πάντα όταν υπάρχει θετικά, δηλαδή ακόμα και το ότι ξεκινήσαμε εμείς και κάναμε κάποια καινούργια πράγματα και βάλαμε στη διαδικασία και άλλους να κάνουν παρόμοια ή και καλύτερα από εμάς, δηλαδή να ψαχτούν λίγο, να ταρακουνηθούν, είναι καλό νομίζω για το κοινό που είναι ο τελικός αποδέκτης. Αλίμονο αν επαναπαυόμαστε όλοι σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και βαλτώναμε και μέναμε εκεί. Δεν κάνω την εκπομπή για τα νούμερα, ούτε για να υπάρχει αυτή η ψαλίδα. Αποφεύγω την ψαλίδα και φαίνεται και στα μαλλιά μου αυτό. Κάνω την εκπομπή, όπως είπα και πριν, γιατί μου αρέσει και γιατί θέλω ο κόσμος να περνάει καλά. Εμένα, στην ουσία, κριτής είναι ο κόσμος που με βλέπει και μου λέει στον δρόμο τις εντυπώσεις του και αυτό μου αρκεί. Τα νούμερα θέλουμε, δεν θέλουμε, τα βλέπουμε γιατί είναι μέσα στη ζωή μας. Με χαροποιεί που είμαστε πρώτοι και στα σύνολα και στα νεανικά κοινά και στις γυναίκες. Εντάξει, αυτό είναι μια ευθύνη μεγάλη βέβαια, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να αρέσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επιλέγουν, που μας εμπιστεύονται, αλλά δεν μένω εκεί στα νούμερα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ κάνω την εκπομπή όπως μου βγαίνει, όπως αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή και στο τέλος της εκπομπής καταλαβαίνω αν εγώ πέρασα καλά ή αν κάτι ήθελα παραπάνω να κάνω ή κάτι λιγότερο ή ένα θέμα μου πήγε περισσότερο από κάποιο άλλο. Κάνω δηλαδή την αυτοκριτική μου στο τέλος της κάθε εκπομπής χωρίς να ξέρω τα νούμερα που θα μάθω την άλλη μέρα. Συμβουλευτήκατε κάποιον από τους πρώην παρουσιαστές πρωινής εκπομπής πριν κάνετε αυτό το βήμα σας? Όχι, δεν συμβουλεύτηκα. Απλά εμπιστεύτηκα την ομάδα που φτιάχνει την εκπομπή, που είναι η ίδια που φτιάχνει όλες τις εκπομπές στην πρωινή ζώνη του Μέγκα. Νομίζω ότι στο πρόσωπό μου και στους υπόλοιπους συντελεστές βρήκανε τους ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν και καινούργια πράγματα που θέλαν τόσο καιρό να κάνουν, αλλά είτε δεν τα είχαν τολμήσει είτε τα είχαν ρίξει το τραπέζι, απλά δεν βρήκανε πρόσφορο έδαφος να γίνουν. Μαζί μας νομίζω ότι μπορούν και αυτοί και αφήνουν τη φαντασία τους να καλπάζει και να σκεφτόμαστε καινούργια πράγματα και θέλουμε μέχρι το τέλος της σεζόν η εκπομπή να εξελίσσεται συνέχεια, να αλλάζει ενότητες, να μην μένουμε στα ίδια και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Με τη Φέη και τον Γιώργο έχετε μιλήσει καθόλου, έχετε συναντηθεί? Από τότε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές, όχι, δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Θα ήθελα πολύ να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε κουβέντες, να χαιρετηθούμε, να φιληθούμε. Γιατί όχι, δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε άνθρωποι που βρεθήκαμε στην ίδια ζώνη. Που και πάντα δεν έχει αλλάξει τίποτα, την πλευρά μου τουλάχιστον, στη σχέση μας. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε.